Καλημέρα σας. Σκέπτομαι για ακόμα μια φορά ένα χώρο ο οποίος μας είναι πια εξαιρετικά οικείος, προκειμένου να ενημερωθούμε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιπυκικής περίοδου 2021 από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Όπως ξέρετε, είχαμε ήδη μια πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κορινθία. Η άμεση αντίδραση της πολιτείας ευτυχώς έσωσε ζωές, περιόρισε όσο αυτό ήταν εφικτό τις απώλειες, ενώ η ειδοποίηση και η απομάκρυνση των κατοίκων όπου και όποτε χρειάστηκε λειτουργήσε υποδειγματικά και βέβαια οι αποζημιώσεις των πληγέντων προχωρούν. Θέλω να τονίσω ότι έγινε μια σημαντική καταστροφή ως προς το φυσικό περιβάλλον και σίγουρα μας προβληματίζει το γεγονός ότι είδαμε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά στα μέσα Μαΐου. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία τα οποία είχαμε 25 χρόνια τουλάχιστον να δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Η κυβέρνησή μας έχει διευρύνει από το 2019 την περίοδο επιφυλακής για τις φωτιές. Φαίνεται όμως και για τους μελλοντικούς μας σχεδιασμούς ότι ούτε αυτό ενδεχομένως να είναι πια αρκετό και θα πρέπει να συγχρονιστεί με τα χρονοδιαγράμματα και την προμήθεια των ενοικιαζόμενων εναερίων μέσων που η χώρα μας χρησιμοποιεί κάθε χρόνο. Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία είναι ότι καθώς το κλίμα αλλάζει συμπεριφορά, οφείλουμε και εμείς να αλλάξουμε τη δική μας. Δεν γίνεται να έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και να υπάρχει αγρότης ο οποίος καίει τα κλαδιά του μέσα σε χωράφι. Και Δήμοι και Αγροτικοί Σύλλογοι πρέπει να ξεκινήσουν μια εκστρατεία ενημέρωσης και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών που καλείστε να διαχειριστείτε, ξεκινούν κατά κανόνα από ανθρώπινη αμέλεια. Και ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε και τη νομική αντιμετώπιση της καταστροφικής αμέλειας. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι η ενίσχυση της πυροσβεστικής σε τεχνικά μέσα είναι ήδη μεγάλη, είναι ήδη σημαντική. Βάρος όμως πρέπει να δοθεί και στον τομέα της παρακολούθησης, ώστε η επέμβαση είναι έγκαιρη και να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διότι οι άνεμοι μετατρέπονται εύκολα, το είδαμε και στην περίπτωση της τελευταίας πυρκαγιάς, σε παντοδύναμο εχθρό. Ακριβώς για να παρακολουθήσω το σχέδιό μας για το καλοκαίρι, βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τους δημοτικούς άρχοντες της Αττικής, επειδή για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της πολιτικής προστασίας έχει καταρτιστεί ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο το οποίο εντοπίζει στην Αττική σε πρώτη φάση ζώνες επικινδυνότητας. Υποσύνολα δήμων δηλαδή, τα οποία έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκεί δηλαδή όπου συνυπάρχει ουσιαστικά η οικιστική ανάπτυξη με τον δασικό χαρακτήρα των περιοχών. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να μας κάνουν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Είναι απολύτως επιβεβλημένο. Με τη στήριξη της κεντρικής κυβέρνησης όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους, να υπάρξει απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών και καθαρισμός των περιαστικών περιοχών. Αυτό είναι μια αρμοδιότητα η οποία ανήκει στους Δήμους. Εμείς είμαστε εδώ να τους στηρίξουμε για να την κάνουν πράξη. Γνωρίζουμε ότι η Μύδια άφησε πίσω της πάρα πολλά πεσμένα δέντρα, τα οποία έχουν επιβαρύνει την έφλεκτη ύλη η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή που χτυπήθηκε από την πρωτοφανή αυτή χιονόπτωση. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε στο μέτρο του εφικτού να μπορέσουμε να καθαρίσουμε
τις περιαστικές περιοχές αλλά και τα δάση μας, και αναφέρομαι ειδικά στα περιαστικά δάση της Αττικής, από όσο το δυνατόν περισσότερη έφλεκτη ύλη, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για την δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο. Και βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και θα τα δούμε και στη συνέχεια, έχει εκπονηθεί ένα ειδικό, αν μάλλον ένα ακόμα πιο εξειδικευμένο σχέδιο για την προστασία των περιαστικών δασών της Αττικής, τα οποία τόσο μεγάλη σημασία έχουν για το περιβαλλοντικό μικροκλίμα ολόκληρου του λεκανοπεδίου. Σταματώ εδώ, ζητώντας για ακόμα μια φορά την εγρήγορση όλων, όχι μόνο του κρατικού μηχανισμού, αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστήσω προκαταβολικά τις γυναίκες και τους άντρες του προσφυγικού σώματος για όλα όσα έχουν κάνει και για όλα όσα θα κληθούν να κάνουν φέτος το καλοκαίρι. Να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές μας, οι οποίοι συνεπικουρούν αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο για να περιορίσουμε στο ελάχιστο το αποτύπωμα των καταστροφικών πυρκαγιών, και εύχομαι και ελπίζω, είμαι σίγουρος, ότι θα κάνουμε και φέτος, όπως κάναμε τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, για τα οποία η πολιτική ηγεσία είναι υπόλογη, το καλύτερο δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών. Να προσθέσω μόνο μια κουβέντα, ότι αρκεί μια σύντομη ξενάγηση σε αυτό το εντυπωσιακό κτίριο για να αντιληφθεί κανείς το επίπεδο της αναβάθμισης των υποδομών της πολιτικής προστασίας. Ακριβώς στην δίπλα αίθουσα είναι εγκατεστημένη η ομάδα η οποία διαχειρίζεται την εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση Ελευθερία, με real-time δεδομένα τα οποία προβάλλονται σε μια εντυπωσιακή γιγαντοοθόνη, μια επιχείρηση η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των Ελλήνων πολιτών, και μάλιστα σήμερα εκτιμούμε ότι κάποια στιγμή το απόγευμα θα φτάσουμε και στο ορόσημο των 5 εκατομμύρια εμβολιασμών που θα έχουν γίνει συνολικά στη χώρα μας. Και να προσθέσω επίσης ότι κατόπιν εισήγησης του Υπουργού και με εξειδίκευση στη συνεργασία με τον αρμόδιο Υφυπουργό, η πολιτική προστασία αποκτά το δικό της επιχειρησιακό πρόγραμμα στο επόμενο ΕΣΠΑ, το οποίο θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας επιτρέψει επιτέλους να αποκτήσουμε τις υποδομές εκείνες που οι καιροί απαιτούν. Και όταν αναφέρομαι στους καιρούς, αναφέρομαι στη νέα εποχή της κλιματικής αλλαγής, η οποία απαιτεί και από τον κρατικό μηχανισμό άλλου επίπεδου υποδομές, άλλου επίπεδου οργάνωση, άλλου επίπεδου αξιοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να επιτελούμε αυτό το οποίο αποτελεί το βασικό, το πρωταρχικό καθήκον κάθε οργανωμένης πολιτείας, που δεν είναι άλλο από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των Ελληνών πολιτών.